Yeah.
fucking good run. Και ξεκινάει η Κύπρος. Παίρνει το Ισραήλ. Η Κύπρος πιέζει, ναι. Ωραίο τάκλιν. Πήρε η Κύπρος. Η πάσα. Ξανά η Κύπρος. Υπάρχει πολύ πίεση. Ξανά η Κύπρος. Είναι αρκετά εντάξει άμυνα του Ισραήλ. Είμαστε στο πρώτο half. Με την Κύπρο και το Ισραήλ να είναι ίσως στο σκορ. Και εδώ βλέπουμε την Κύπρο να προσπαθεί να βρει τρύπα να σκοράρει εναντίον του Ισραήλ. Ναι, ο Big George, ναι. Και σκορ για την Κύπρο. Ναι, και σκορ. Σκορ για την Κύπρο με τον Big George. Να προσπαθεί να βρει τρύπα να... Μπράβο, συγχαρητία για την Κύπρο. Σκοράρει εναντίον του Ισραήλ. Ναι, ο Big George! Και σκορ για την Κύπρο! Για να δούμε τώρα η Κύπρος θα σκοράρει. Βλέπουμε το ελεύθερο χτύπημα. Για να δούμε. Και ναι κυρίες και κύριοι, η Κύπρος σκόραρε. Και συνεχίζουμε με προβάδισμα. Και είμαστε μπροστά στο σκορ με 12-7. Ξεκινάει το Ισραήλ, παίρνει η Κύπρος. Ναι, υπάρχει πίεση. Ναι, η Κύπρος δίνει πάσα. Έγινε το kick. Παίρνει το Ισραήλ, τρέχει μπροστά. Ομολογώ να πω η Κύπρος ότι έχει καλή άμυνα, όσα παιχνίδια έχω παρακολουθήσει. Όπως. Θα υπάρξει scrum. Line. Όχι, όχι. Βλέπουμε τώρα το Ισραήλ να ρίχνει ένα ελεύθερο χτύπημα. Η Κύπρος μας είναι μπροστά με 12 πόντους. Είμαστε στα 11 λεπτά, στο πρώτο
από τα 4 ημίχρονα. Βλέπουμε την Κύπρο και το Ισραήλ να κάνουν τα outside. Τρέχει το Ισραήλ μπροστά. Τρέχεται μια πίεση από την άμυνα της Εθνικής. Το βλέπουμε ξανά και ξανά. Βλέπουμε ότι η Κύπρος έχει μια καλή άμυνα. Ναι, προσπαθεί το Ισραήλ να περάσει την άμυνα της Εθνικής, αλλά δύσκολο. Ναι. Ξανά το Ισραήλ. Τρέχει το Ισραήλ. Ωραία. Βλέπουμε το Ισραήλ να προσπαθεί να περάσει την άμυνα της Κύπρου. Δύσκολο και ξανά και όχι. Έχουμε τραυματία. Έχουμε τραυματία για την Εθνική Κύπρου. Αυτό κάνει το rugby τόσο ξεχωριστό σαν άθλημα, γιατί είναι ένα extreme sport. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε σημείο και να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα ή αν είσαι τυχερός, ελάχιστο. Το λέω γιατί τα έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια και εκτός και εντός. Βλέπουμε ελεύθερο χτύπημα για το Ισραήλ. Θα προσπαθήσουν να σκοράρουν για 2 πόντους. Είμαστε στο 12-17, στα 15 λεπτά σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου. Χτυπάει το Ισραήλ, ναι, και σκοράρε το Ισραήλ. Και είμαστε στα 12 για Κύπρο, 9 για Ισραήλ. Για το ξεκίνημα για την Κύπρο είμαστε στο 12-10, δικό μου λάθος, ήταν πέναλτι, άρα μέτραγε 3 πόντους. Πρέπει η Κύπρος να συγκεντρωθεί, να βγει μπροστά και στο σκορ, γιατί το Ισραήλ είναι μια καλή ομάδα, όχι καλύτερη από την Κύπρο. Και η Κύπρος είναι αρκετή καλή ομάδα, το έχει αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούν. Πρέπει να βγουν μπροστά στο σκορ γιατί τους περιμένει μια δυνατή σεζόν. Και τώρα θα γίνει το scrum line μεταξύ των δύο ομάδων. Με μπάλα κατοχής από ό,τι βλέπω για την Κύπρο. Για να δούμε. Ξεκινάει η πίεση του scrum. Scrum line και παίρνει
Και παίρνει Κύπρος, όχι. Για να δούμε την Κύπρο. Ναι. Και ξανά μπροστά πάμε. Η μπάλα είναι για μας. Για να δούμε. Πρέπει η κυπριακή ομάδα να πιεστεί λίγο για να βγούμε μπροστά στο σκορ. Είμαστε στα 18 λεπτά σχεδόν. Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο βασικά. Για να δούμε. Η μπάλα είναι για την Κύπρο. Πάμε. Εν τω μεταξύ άρχισε το βράσιμο για την Εθνική Κύπρου. Πάμε Κύπρος. Πάμε. Υπάρχει μια πίεση εκεί. Θα δούμε. Βάλε την μπάλα. Ναι. 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 Η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Και το Ισραήλ προσπαθεί να βγει μπροστά. Τώρα η άμυνα της Κύπρου πρέπει να πιέσει την επίθεση του Ισραήλ, γιατί σχεδόν είναι αποτελεσματικές οι επιθέσεις του Ισραήλ. Όχι σε αυτό το παιχνίδι γενικά. Ξαναμπαλά το σουτ. Η μπάλα είναι έξω για την Κύπρο. Και παίρνει η Κύπρος, ναι, δίνεται pass out, τρέχουμε μπροστά, μπράβο, ναι, η πίεση από το Ισραήλ. Και πάμε, ναι, και μπροστά. Και ξανά, για την Κύπρο. Και πάμε, δίνεται... Πρώτη πάσα το Ισραήλ, βλέπουμε ότι πιέζει πάρα πολύ την Κύπρο. Και πάμε μπροστά, ναι. Μπράβο. Η μπάλα είναι για την Κύπρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ πίεση σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε, θα σκοράρει η Κύπρος. Είμαστε στα 21 λεπτά. Είμαστε 19 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με την Κύπρο μπροστά στους 12 πόντους και το Ισραήλ επίφοβα πίσω από την Κύπρο με 10 πόντους. Και ναι, κυρίες και κύριοι, σκορ για την Κύπρο. Είμαστε στο 15-10 με την Κύπρο μπροστά με 5 πόντους. Πρέπει όμως να συνεχίσει αυτή η πίεση. Πρέπει η Κύπρος να ξυπνήσει, να σκοράρει για να μην υπάρχει φόβο για το Ισραήλ να φτάσει την Κύπρο στο σκορ ή να, και να ανατρέψει το παιχνίδι. Σκορ. Εντύπα.
Είμαστε στο 15 για την Κύπρο, 10 για το Ισραήλ, στα 22 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε το Ισραήλ να πιέζει αρκετά την Κύπρο στην επίθεση. Εδώ η εθνική μας. Και ξανά. Μπράβο για την Κύπρο. Και ξανά το Ισραήλ προσπαθεί να βρει. Αλλά βλέπουμε την Κύπρο και η μπάλα είναι για την Κύπρο. Όχι, η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Φαίνεται ότι ο παίκτης του Ισραήλ έχει παράπονο από το διαιτητή. Να δούμε το Ισραήλ θα σκοράρει. Και παραμένουμε στα 25 λεπτά σχεδόν με την Κύπρο 15 στο σκορ μπροστά. Και το Ισραήλ 10. Παίρνει το Ισραήλ. Προσπαθεί να περάσει, αλλά η άμυνα της Κύπρου είναι αρκετά δυνατή. Και ξανά η πίεση. Και βρίσκουνε χώρο και δεν βρίσκει χώρο το Ισραήλ να περάσει από την άμυνα της Εθνικής και είναι έξω η μπάλα είναι για το Μπράβο, Κύπρο. Και η μπάλα είναι για την Κύπρο. Για την εθνική μας. Που πρέπει να συγκεντρωθεί και να βγει μπροστά. Στο σκορ το ξαναλέω συνέχεια γιατί είναι σημαντικό για την εθνική μας αυτή η νίκη σήμερα και όπως κάθε νίκη που πρέπει να κάνει. Και βλέπουμε εδώ. Μπράβο. Βλέπουμε. Μπάλα είναι για την εθνική μας. Όχι, συγγνώμη, δικό μου λάθος, η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Για να δούμε την εθνική μας θα πιέσει τόσο στο line out που θα μπορεί να κλέψει την μπάσα και να φύγει μπροστά έτσι ώστε να σκοράρει. Και πήρε το Ισραήλ, τρέχει μπροστά, αλλά η άμυνά μας είναι αρκετά δυνατή, το ξαναλέω. Και βλέπουμε το Ισραήλ να προσπαθεί να διαπεράσει την άμυνα της εθνικής, αλλά η εθνική μας είναι, όσες φορές και να το πω, μία από τις καλύτερες ομάδες, και αμένα και για τον κόσμο και για γενικά.
Έχει μια μεγάλη ιστορία πίσω της η Εθνική Κύπρου. Σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει υπήρξαν και αρκετές νίκες σερί και δεν νομίζω... Τώρα βλέπουμε θα υπάρξει scrum line. Να δούμε... Όχι. Υπάρχει έτσι ένα μικρό διάλειμμα και για τις δύο ομάδες. Πριν λίγο είδα 5-6 μέλη της Εθνικής Κύπρου να κάνουν ζέσταμα που από ό,τι κατάλαβα θα υπάρξουν αλλαγές για την Εθνική Κύπρου. Και είμαστε στα 28 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με την Κύπρο με 15 πόντους μπροστά και το Ισραήλ με 10. Και τώρα θα υπάρξει scrum line. Και η μπάλα είναι για την εθνική μας. Βλέπετε στο scrum πόση πίεση υπάρχει, πόσο είναι το σπρόξιμο και νέα μπάλα δίνεται. Και ξανά για την εθνική μας και νέα ωραία προσποίηση και φεύγει για την εθνική μας μπροστά και ψάχνουν διέξοδο να... Και μπράβο. Κυρίες και κύριοι. Προσπαθεί η Κύπρος. Και η μπάλα είναι για την ομάδα του Ισραήλ. Για την Εθνική Ισραήλ. Προσπάθησαν να κλέψει η Εθνική Κύπρου και βλέπετε τώρα την πίεση που ασκείται από την Εθνική μας στην Εθνική Ισραήλ. Το σουτ στα χέρια της Εθνικής Κύπρου και πάει μπροστά η πίεση από το Ισραήλ. Βλέπουμε το Ισραήλ να μην θέλει την Εθνική Κύπρου να περάσει τις γραμμές άμυνας, αλλά η Κύπρος επιμένει και φεύγει μπροστά η Κύπρος και το 6-9 για τον. Και μπάλα είναι για το Ισραήλ. Για να δούμε. Θα καταφέρει η Εθνική Κύπρου να κλέψει την μπάλα τώρα. Πάμε Κύπρος. Αν δεν κλέψει τουλάχιστον πρέπει να υπάρξει κατάλληλη πίεση για να πάρουν την μπάλα. Και βλέπουμε το Ισραήλ να τρέχει μπροστά και η Κύπρος. Η άμυνα της Κύπρου να τρέχει πάνω, το έχει το Ισραήλ, τρέχει μπροστά, πρέπει να αποκόψει την Εθνική Κύπρου και ναι, γίνεται το τάκλιν από την Εθνική Κύπρου. Η μπάλα είναι ξανά για το Ισραήλ, για να δούμε, θα σκοράρει το Ισραήλ. Βλέπουμε τον διαιτητή να συζητάει μαζί με τον παίχτη του Ισραήλ.
Η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Για να δούμε. Θα κόψει την Κύπρος αυτή την επίθεση που προσπαθεί τώρα από το έξω να κάνει το Ισραήλ. Και βλέπουμε την πίεση από τις δύο ομάδες. Για να δούμε, θα τα καταφέρει το Ισραήλ να σκοράρει. Εδώ βλέπουμε την άμυνα της Κύπρου. Να μην αφήνει την εθνική, την ομάδα του Ισραήλ να περάσει. Και ξανά το ίδιο. Είδαμε ότι ένας παίχτης του Ισραήλ κλώτσε ένα παίχτη της Εθνικής Κύπρου στο πόδι. Εντάξει, φυσικά σε τέτοια παιχνίδια θα υπάρχουν τέτοιες μικροπαρεξηγήσεις, γιατί είναι ένα παιχνίδι έντασης. Αλλά πιστέψτε, μετά από κάθε παιχνίδι ράγκμπι παντού, οι δύο ομάδες είναι φίλοι μετά από κάθε παιχνίδι και πριν και μετά. Απλώς είναι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπάρχει αυτή η ένταση, γιατί είναι τα tacklings, τα σπρωξίματα, η πίεση και φέρνει τους παίχτες και των δύο ομάδων σε αυτό το σημείο να υπάρχουν, τσακωμοί και λίγο ένταση στο παιχνίδι. Και είμαστε στα 34 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Με την Κύπρο μπροστά με 15 πόντους και το Ισραήλ με 13. Τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, ήταν ένα μικρό λάθος στο χρόνο. Είναι η Κύπρος 15, Ισραήλ 13. Και βλέπουμε το Ισραήλ έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 15 για την Κύπρο, 13 για το Ισραήλ. Πάμε Κύπρος, η μπάλα για την Κύπρο. Το σούτ για την Κύπρο. Και βλέπουμε την Κύπρο να πιέζει το Ισραήλ, γιατί είναι, γιατί είναι κοντά στο σκορ. Και αν θέλουμε τη σημερινή νίκη πρέπει να συγκεντρωθούμε και να σκοράρουμε όσες παραπάνω φορές μπορούμε. Η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Φεύγει πρώτη πάσα. Το τάκλιν από την Κύπρο. Ξανά η μπάλα για το Ισραήλ. Φεύγει το Ισραήλ μπροστά. Δίνει μπάσα. Φεύγει μπροστά το Ισραήλ. Για να δούμε, θα τον αποκόψει η Εθνική. Και ναι, έγινε το τάκλιν από την Εθνική. Χάνει την μπάλα το Ισραήλ και ξανά
Και η μπάλα για το Ισραήλ. Ξανά τάκλιν από την Κύπρο. Υπάρχει μια σύγχυση μέσα στο Ισραήλ. Και κερδίζει η Εθνική την μπάλα. Για να δούμε. Θα υπάρξει scrum line και για τις δύο ομάδες. Και η μπάλα είναι για την Εθνική μας. Για να δούμε, γιατί υπάρχει καθυστέρηση, γιατί ένας παίχτης μας τραυματίστηκε στο γόνατο και επίσης και παίχτης του Ισραήλ τραυματίστηκε από ό,τι φαίνεται στον αστράγαλο. Είμαστε στα 42 λεπτά, προβάδισμα για την Εθνική, στους 15 πόντους. Για να δούμε. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται για το scrum line. Η μπάλα είναι για την Εθνική μας. Για να δούμε. Και ξεκινάμε. Η μπάλα είναι για την Εθνική, για να δούμε υπό αυτή την πίεση. Και ναι, η μπάλα είναι για την Κύπρο, το Ισραήλ πιέζει. Λοιπόν, για να δούμε, η μπάλα μας είναι για την Εθνική και φεύγει η Εθνική μπροστά, βρίσκει. Η μπάλα για την Κύπρο. Το σουτ. Η μπάλα είναι για την Εθνική μας. Πάμε Εθνική. Λοιπόν, το out για την Εθνική μας. Βλέπουμε εδώ. Μπάλα για την Εθνική και φεύγει η Εθνική μπροστά. Για να δούμε, θα σκοράρουμε. Ξανά η πάσα. Φεύγουμε. Η πίεση από το Ισραήλ είναι μεγάλη και δυνατή και ναι. Πάμε Κύπρος. Χάθηκε άλλα και ξανά υπάρχει μια σύγχυση, μια πίεση στο παιχνίδι. Αλλά έγινε το τάκλιν. Μπάλα τώρα για το Ισραήλ. Χάνει την... Η μπάλα είναι ακόμα για το Ισραήλ. Βλέπουμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Εθνική μας έχει ξυπνήσει και προσπαθεί να σκοράρει ενάντια στο Ισραήλ, γιατί θέλουμε αυτή την νίκη για να προχωρήσουμε μπροστά και δυνατά. Βλέπουμε το Ισραήλ, στην κατοχή χάνει την μπάλα το Ισραήλ, προσπαθεί να διεκδικήσει η Εθνική μας. Και φεύγει μπροστά το Ισραήλ, πρέπει να υπάρξει, να το αποκόψει ένα τάκλιν. Και ναι, μπράβο. Και ξανά προσπαθεί το Ισραήλ να φύγει μπροστά και υπάρχει
Το τάκλιν χάνει την μπάλα του Ισραήλ, προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Μπράβο για την Κύπρο που δεν αφήνει την ομάδα του Ισραήλ να περάσει την άμυνά μας και να σκοράρει. Αυτό δείχνει ότι θέλουν να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Όλοι αυτό θέλουμε και η ομάδα μας φαίνεται ότι αυτό θέλει. Πρέπει να νικήσουμε σήμερα. Και τώρα υπάρχει ένα scrum line μεταξύ των δύο ομάδων. Η μπάλα είναι για την εθνική μας. Για να δούμε. Ακούμε τους οπαδούς του Ισραήλ να φωνάζουν επαναληπτικά το Ισραήλ και... Να δούμε. Το σούτ από την Κύπρο. Παίρνει, χάνει την μπάλα η ομάδα του Ισραήλ. Ο παίχτης της ομάδας του Ισραήλ. Ξανά ένα scrum line. Και η μπάλα είναι για την Εθνική Κύπρου. Ξεκινά το scrum. Βλέπουμε, παίρνει την μπάλα η εθνική μας. Την έχασε, προσπαθεί να διεκδικήσει. Ωραία. Και η μπάλα από ό,τι φαίνεται είναι για την εθνική μας. Νομίζω έχουμε τραυματία. Πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι. Ελπίζω να μην είναι σοβαρό το χτύπημα στο κεφάλι. Φαίνεται λίγο ανησυχητική η κατάσταση. Εντάξει, ο παίχτης κινείται. Πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Βλέπουμε τον παίχτη της Εθνικής Κύπρου να σηκώνεται από το έδαφος. Άρα είναι εντάξει. Ευτυχώς. Εντάξει, όχι. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο είδος διάσησης για τον παίχτη της Εθνικής Κύπρου. Είναι μια χαρά. Το είδαμε πριν λίγο από την... γιατρό νοσοκόμο γιατρό. Και τώρα βλέπουμε το scrum line με μπάλα για το Ισραήλ. Πρέπει τώρα η Εθνική Κύπρου να πιέσει αρκετά η άμυνά της προς την επίθεση του Ισραήλ, έτσι να μην σκοράρει το Ισραήλ ενάντια μας. Και εδώ βλέπετε την πίεση. Παίρνει το Ισραήλ, αποκόπτεται από την Εθνική μας και... Όχι. Δεν σκόραρα. Και είμαστε στα 51 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου με την Κύπρο μπροστά με 15 πόντους και το Ισραήλ με 13. Είναι επίφοβη κατάσταση. Πρέπει η Κύπρος τουλάχιστον να σκοράρει πάνω από δύο φορές
Και ακόμα, για να πρέπει να σκοράρει πάνω από δύο φορές για να χαλαρώσει, αλλά και ακόμα δεν πρέπει να υπάρξει κανένα είδος χαλάρωσης. Για μην τυχόν προσπαθήσει το Ισραήλ να σκοράρει και να πάρει προβάδισμα. Ξαναβλέπουμε ακόμα ένα scrum line με μπάλα για το Ισραήλ και φεύγει το Ισραήλ, δίνεται πάσα και σκόραρε το Ισραήλ. Σκόραρε το Ισραήλ και είναι μπροστά με 3 πόντους διαφορά από την εθνική μας. Το σκορ, αν τώρα η Εθνική Ισραήλ σουτάρει και σκοράρει, είναι στο σύνολο 20-15. 20 για το Ισραήλ, 15 για την Εθνική. Για να δούμε. Και σκόραρε το Ισραήλ και είναι μπροστά με 20 πόντους και ακολουθεί η Κύπρος με 15. Πρέπει τώρα η εθνική μας να συγκεντρωθεί, να κάνει παραπάνω από δύο tries. Ανάμεσα. Είμαστε στα 53 λεπτά. Δευτέρου ημιχρόνου με το Ισραήλ 20, με 20 πόντους το Ισραήλ μπροστά και 15 η Κύπρος. Πρέπει ξαναλέω η εθνική μας να συγκεντρωθεί και να κάνει αποτελεσματικές επιθέσεις ώστε να τις δώσουν πόντους και να μην σκοράρει παραπάνω το Ισραήλ. Μπάλα για την εθνική μας. Και έχουμε ξανά τραυματία. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει στο πόδι. Στον αστράγαλο. Ζητάει αλλαγή ο παίχτης. Για να δούμε. Η αλλαγή μας είναι έτοιμη. Τελικά ο παίχτης βγαίνει, έχει χτυπήσει στον αστράγαλο. Μπράβο. Ακούμε τον κόσμο να χειροκροτάει και από τις δύο ομάδες. Έχουμε δύο αλλαγές στο παιχνίδι. Και προχωράμε. Την μπάλα είναι για την Εθνική Κύπρου. Που ξαναλέω πρέπει να σκοράρει για να βγει μπροστά στο σκορ.
Και η μπάλα είναι για την Εθνική Κύπρου. Πάμε. Ωραίος. Η μπάλα είναι ακόμα για την Εθνική Κύπρου. Είναι αρκετά κοντά σε σημείο στο να σκοράρει. Για να δούμε. Ωραία. Μια χαρά. Βλέπουμε την Εθνική μας. Ξανά ακόμα μια προσπάθεια. Για να δούμε. Είναι αρκετά αγχώδης η κατάσταση. Πρέπει η Εθνική μας να σκοράρει, πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να προχωρήσει μπροστά και στο σκορ. Για να χαρίσει στην ίδια και στον κόσμο της μια καλή νίκη σήμερα. Πάμε Κύπρος. Η μπάλα είναι για την Εθνική Κύπρου. Για να δούμε. Υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα και για τις δύο ομάδες. Έχουμε φτάσει στα 60 λεπτά σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου, με το Ισραήλ να έχει 20 πόντους και η Κύπρος 15. Λοιπόν, και ετοιμάζεται η Εθνική Κύπρου για το έξω. Διεκδικάει η Κύπρος. Και βλέπουμε την Κύπρο. Μπροστά και ξανά. Μπράβο. Πάμε Εθνική. Και ξανά η πάσα. Ξανά και... Για να δούμε, θα σκοράρει η Εθνική. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι. Και ξανά η πάσα. Για να δούμε. Και χάνει την μπάλα η Εθνική. Και νομίζω η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Δεν θα υπάρξει. Όχι, θα υπάρξει scrum line, αλλά η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Πρέπει η Κύπρος να διεκδικήσει στο scrum line και να αποκόψει την επίθεση του Ισραήλ. Γιατί τώρα χρειαζόμαστε την Εθνική μας να σχοράρει παραπάνω. Για να δούμε. Απλώς η Κύπρος πριν ένα με δύο λεπτά είχε την ευκαιρία να σκοράρει. Έχασαν την μπάλα, διεκδίκησε το Ισραήλ. Εντάξει, δεν θέλαμε αυτό, αλλά υπάρχουν αυτά στα παιχνίδια. Για να δούμε τώρα. Βλέπετε το scrum line. Εκτελείται και φεύγει το Ισραήλ μπροστά. Κάνει τάκλιν η Εθνική Κύπρου. Και ξανά. Δεν πρέπει να... Και η μπάλα είναι για την Εθνική μας. Πάμε Εθνική.
Πάμε Κύπρος. Για να δούμε. Και μπάλα είναι για την εθνική. Πάμε Κύπρος. Για να δούμε. Ακούτε τους φιλάθλους του Ισραήλ να δίνουν υποστήριξη και έγινε τώρα το έξω και βλέπουμε την Εθνική Κύπρου να φεύγει μπροστά και να αποκόπτεται από την εθνική για την ομάδα του Ισραήλ, από την άμυνα του Ισραήλ. Για να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η επίθεση. Αν θα σκοράρει η εθνική. Για να δούμε. Η μπάλα είναι για την Κύπρο. Για να δούμε. Φεύγει μπροστά, ναι, δυνατά. Μια ωραία πάσα και μια ωραία επίθεση. Για να δούμε, θα δώσει το προβάδισμα στην εθνική. Ένα καλό τάκλιν από την ομάδα του Ισραήλ. Για να δούμε. Και φεύγει μπροστά η Εθνική Κύπρου. Η μπάλα είναι για την Εθνική. Συζητάει ο διαιτητής με το βοηθό διαιτητή. Για να δούμε. Είμαστε στα 64 λεπτά δεύτερου ημιχρόνου με το Ισραήλ να προηγείται. Μπάλα είναι για την Κύπρο. Το έξω είναι για την Κύπρο. Για να δούμε. Θα καταφέρει ένα σκοράρι. Πάμε Κύπρος, πάμε Κύπρος. Και βλέπουμε εδώ. Πάμε Κύπρος. Ακούτε τον κόσμο, ακούτε τον κόσμο. Πώς το κραυγάζει για την Εθνική Κύπρου. Όπως είπα, όχι μόνο η ομάδα, αλλά και ο κόσμος θέλει αυτή την νίκη. Και ναι, και η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Όχι. Σφύριξε ο διαιτητής. Έχει δημιουργηθεί μια μικρή έκθρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όπως είπα και πριν, αυτό γίνεται όταν υπάρχει πίεση και άγχος σε τέτοια παιχνίδια, δημιουργείται μια μικρή έκθρα. Αλλά μετά τα παιχνίδια όλα είναι καλά. Είναι όλοι φίλοι. Η μπάλα είναι ξανά για την Εθνική. Για να δούμε, θα σκοράρουμε. Θα σκοράρει η Εθνική Κύπρου. Και ξανά. Για να δούμε, θα κάνει η Κύπρος μια καλή επίθεση και χάνει την μπάλα. Και
Κερδίζει την μπάλα του Εθνικός Ισραήλ έξω για την Κύπρο. Έγινε η πάσα. Φεύγει η Κύπρος μπροστά. Βιάζονται να σκοράρουν. Για να δούμε. Και πάλι χάνει την μπάλα η Εθνική Κύπρου και έφυγε το Ισραήλ μπροστά. Πρόλαβε η Εθνική. Για να δούμε. Και σκόραρε το Εθνική Ισραήλ. Τώρα η Εθνική Κύπρου πρέπει να συγκεντρωθεί και όντως πρέπει να σκοράρει για να βγούμε μπροστά στο σκορ. Εκεί που υπήρχε μία διαφορά 5 πόντων και μπορούσε να καλυφθεί, τώρα θα υπάρχει μία διαφορά 12 πόντων. Άρα πρέπει η Εθνική μας να βγάλει τουλάχιστον πάνω από 2 καλές επιθέσεις, χωρίς κοψίματα, χωρίς τίποτα. Για να δούμε, θα σκοράρει, θα δώσει ακόμα 2 πόντους στην ομάδα και όχι. Δεν υπάρχει shoot score για την Εθνική Ισραήλ, άρα είμαστε στα 25 για Ισραήλ, 15 για Εθνική Κύπρου. 10 πόντους διαφορά στα 68 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και τώρα το σκορ είναι 29. Είμαστε στο 29 για το Ισραήλ, 15 για την Εθνική Κύπρου. Υπήρξε πριν ένα converted try. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο και πρέπει να προσπαθήσει η Εθνική Κύπρου, όπως είπα αρκετές φορές, να σκοράρει για να βγει μπροστά. Θέλουμε αυτή την νίκη. Για να δούμε. Πάμε Εθνική. Για να δούμε. Το 6 είναι για την Εθνική Κύπρου. Έχουμε φτάσει στα 70 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουν απομείνει 10 λεπτά. Μπορώ να πω είναι αρκετά λεπτά τα 10 για να καταφέρει η Κύπρος να σκοράρει πάνω από 2 φορές και 3 και 4. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε την ομάδα του Ισραήλ να σκοράρει και άλλες φορές, γιατί μετά θα είναι δύσκολο για την Κύπρο να φτάσει και να ξεπεράσει το σκορ του Ισραήλ. Γίνεται το έξω από την Εθνική Κύπρου. Διεκδικά φεύγει μπροστά η Εθνική. Για να δούμε. Ακούτε τον κόσμο. Για να δούμε. Το Ισραήλ έχει συγκεντρωθεί αρκετά στην άμυνα ενάντια στην Εθνική. Για να δούμε.
Το τελευταίο σκορ που έκανε το Ισραήλ ήταν λάθος της Κύπρου. Δεν γίνονταν αυτό το λάθος, δεν θα είχαμε αυτή τη διαφορά σκορ. Για να δούμε. Υπάρχει σφύριγμα. Και μπάλα είναι για την Κύπρο. Και σκορ για την Κύπρο, ναι, κυρίες και κύριοι, σκόραρε η Κύπρος. Ήταν σφύριγμα του διαιτητή και και μια ευνηδιαστική επίθεση που δεν περίμενε το Ισραήλ και είναι σκόραρε η Κύπρος. Και είμαστε, αν σκοράρει και, το, και τους δύο πόντους, θα είμαστε στο 22-29. Στα 72 λεπτά. Για να δούμε. Υπάρχει τραυματίας για την Εθνική Κύπρου. Για να δούμε, θα υπάρξει αλλά και θα μπορεί να συνεχίσει ο παίχτης στο παιχνίδι. Φαίνεται ότι το χτύπημα πρέπει να είναι στο πόδι. Για να δούμε. Εκτέλεση σούτ από την Εθνική Κύπρου. Από το νούμερο 14. Yes, και ναι κυρίες και κύριοι. Σκόραρε, εκεί είμαστε 22 για Κύπρο, 29 για Ισραήλ. Τώρα είναι... Στα 73 λεπτά, έχουμε ακόμα 7 λεπτά να αποδείξουμε. Να αποδείξουμε αν μπορούμε να φτάσουμε το Ισραήλ ή να τον νικήσουμε με μία-δύο επιθέσεις. Για να δούμε. Ακούσατε και πριν ένα λεπτό τον κόσμο όταν σκόραρε η Κύπρος, ζε το κράβηγα, ζε. Για να δούμε. Και φεύγει η Κύπρος μπροστά. Ξανά. Πάμε. Ω, έχασε την πάσα. Για να δούμε. Και σκόραρε το Ισραήλ. Είδατε, υπάρχουν αυτά τα μικρολάθη. Συμβαίνουν σε πάρα πολλούς αγώνες, όχι μόνο μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, αλλά και σε ομάδες σε καλύτερα επίπεδα. Να χάσουν μπάλα, να γλιστρήσει μπάλα, να δοθεί λάθος η πάσα και να διεκδικήσει άλλη ομάδα και να σκοράρει. Υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, να πω, και στα σκορ και στις ομάδες. Εντάξει. Εκεί που χρειαζόταν ένα σκορ η Εθνική για να φτάσει σε πόντους το Ισραήλ, τώρα χρειάζεται δύο. Δύο και παραπάνω. Δεν σκόραρε το Ισραήλ και είμαστε στα 34 για Ισραήλ, 22 για την Κύπρο, στα 75 λεπτά. Πάμε για τα 76. Αν σκοράρει η Εθνική Κύπρου δύο φορές, έχουμε μια νίκη. Αν σκοράρει πάνω, δύο φορές και πάνω, έχουμε μια νίκη για την Εθνική. Πρέπει να συγκεντρωθεί, να βγάλει σωστές επιθέσεις, έτσι ώστε να καλύψει τη διαφορά και να περάσει και το σκορ της Εθνικής Ισραήλ. Βλέπουμε συζήτηση που γίνεται μεταξύ του διαιτητή και των παιχτών της Εθνικής Κύπρου.
Και η μπάλα είναι για την Εθνική Κύπρου. Για να δούμε. Είναι φυσικότερα η ομάδα του Ισραήλ να πιέζει αρκετά την Εθνική Κύπρου και στην άμυνα και στην επίθεση. Γιατί δεν είναι μόνο εμείς που θέλουμε την νίκη, τη θέλει και το Ισραήλ. Μετράει για όλους εδώ σήμερα η νίκη και βλέπουμε την Εθνική. Θα γίνει το τάκλιν. Ναι. Έρχεται παίχτες του Ισραήλ να υποστηρίξουν και μπάλα είναι για την Εθνική, νομίζω. Ναι. Και ναι. Και ξανά η Κύπρος προσπαθεί να κάνει να αφηνιδιάσει την Εθνική Ισραήλ και φεύγει μπροστά. Και ξανά. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε τώρα το Scrum. Θα αναφερθώ σε ένα παιχνίδι που ήταν μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και South Africa. Ήταν μπροστά η South Africa, αρκετούς πόντους πίσω Νέα Ζηλανδία και σκόραρε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι σχεδόν το ίδιο σκορ με το σημερινό. Άρα υπάρχει για την Εθνική Κύπρου μία ευκαιρία να ξεπεράσει την Εθνική Ισραήλ, να συγκεντρωθεί στο σκορ και να πάρουμε την νίκη και βλέπουμε εδώ το σπρόξιμο. Για να δούμε. Και η μπάλα είναι για το Ισραήλ. Πρέπει οπωσδήποτε η Κύπρος να κλέψει την μπάλα. Και απομακρύνει το Ισραήλ. Διώχνει την μπάλα από την περιοχή του. Και είμαστε στα 79 λεπτά. Έχει απομείνει ένα λεπτό για τη λήξη του παιχνιδιού. Για να δούμε. Η μπάλα είναι για την Εθνική. Πάμε Κύπρος. Και οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ καλά. Απλώς υπήρξαν ατυχές στιγμές για την Εθνική και καλή ευκαιρία για την Εθνική Ισραήλ. Και ατυχές στιγμές για την Εθνική μας. Για να δούμε. Και μπάλα για την Κύπρο. Προσπαθεί να διαπεράσει την άμυνα του Ισραήλ και να σκοράρει. Για να δούμε. Και είμαστε στα 80 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Τουλάχιστον αφού δεν νίκησε η Κύπρος να σκοράρει. Για να δούμε την προσπάθεια. Το Ισραήλ εμποδίζει και πιέζει πάρα πολύ την Εθνική. Υπήρξε ένα δυνατό τράβηγμα για να τελειώσουν το παιχνίδι το Ισραήλ, αλλά σφύριξε ο διαιτητής. Ήταν ένα καλό παιχνίδι σήμερα και για τις δύο ομάδες. Εντάξει, θέλαμε την νίκη.
Αλλά στάθηκε αντιχερή το Ισραήλ και άτυχη Κύπρος σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Βλέπουμε τους δύο διαιτητές να συζητάνε. Ζητάει ο διαιτητής δύο παίχτες συγκεκριμένους της Εθνικής Ισραήλ. Για να δούμε. Κίτρινη κάρτα. Και μπάλα είναι για την Κύπρο. Συνεχίζεται ακόμα το παιχνίδι. Και προσπαθεί να κλέψει το Ισραήλ. Διεκδικάει η Κύπρος. Υπάρξει scrum line. Ναι. Και η μπάλα είναι για την εθνική μας. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μπορεί σήμερα η εθνική μας να μην νίκησε, αλλά τουλάχιστον αν έχει την ευκαιρία να σκοράρει να το κάνει. Μέχρι να βγει η μπάλα εκτός γηπέδου, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αυτό προσπαθεί τώρα να κάνει το Ισραήλ, να διώξει την μπάλα για να λήξει το παιχνίδι. Και η εθνική μας πολεμάει με νύχια και με δόντια για να σκοράρει. Η ομάδα μας έχει πνεύμα, είναι δυνατή σαν ομάδα, είναι δυνατά παιδιά, δεν τα βάζουν κάτω έτσι εύκολα. Ασχέτως αν έχουν χάσει σήμερα, θα προσπαθήσουν να σκοράρουν. Και για αυτούς να νιώσουν καλά, αλλά και να δώσουν και μια ευχαρίστηση στον κόσμο ότι δεν τα παρέτησαν τόσο εύκολα. Υπάρχει μια για να δούμε ξανά το scrum line με μπάλα για την εθνική πάμε για να δούμε η μπάλα είναι για την Κύπρο φεύγει μπροστά και ξανά και ξανά και έχασε την μπάλα η εθνική. Και έληξε το παιχνίδι. Η νίκη είναι για το Ισραήλ. Η Εθνική Κύπρου προσπάθησε αρκετά. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Το σκορ έχει τελειώσει με 34 για Ισραήλ, 22 για Κύπρο. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Βλέπουμε τους παίχτες να χαιρετιούνται μεταξύ τους. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα στην Πάφο, στο Παφιακό γήπεδο. Στάθηκε άτυχη η εθνική μας. Στους επόμενους αγώνες όμως θα
Πιστεύω θα τα καταφέρει καλύτερα. Αυτό της δίνει μια όθηση, να το πω, για το καλύτερο παιχνίδι να είναι πιο προετοιμασμένη, πιο συγκεντρωμένη. Το Ισραήλ είναι μια καλή ομάδα, αρκετά καλή ομάδα στην Ευρώπη. Και η εθνική μας, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλώς χρειάζεται και υποστήριξη και από τον κόσμο. Και βλέπουμε τώρα την εθνική μας να χειροκροτάει και ο κόσμος την εθνική Ισραήλ. Αυτό είναι που σας είπα, στο παιχνίδι πάντα υπάρχει ένταση, μια εχθρότητα. Δημιουργείται μια εχθρότητα, αλλά μετά από το τέλος κάθε παιχνιδιού όλοι είναι φίλοι. Τα αφήνουν όλα πίσω και είναι φίλοι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα σε καμία ομάδα. Όλες οι ομάδες, ναι, θα τσακωθούν, μαλώσουν, θα υπάρξει μεγάλη ένταση, αλλά στο τέλος είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι μια χαρά και βλέπουμε τον κόσμο μας να χειροκροτάει την Εθνική Κύπρου για την προσπάθεια, για τους πόντους που χάρισαν στους ίδιους, αλλά και σε εμάς και τη χαρά και όλα. Μπράβο στην Εθνική μας. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσει καλύτερα να δώσει μία νίκη στην Κύπρο και στον κόσμο και στους ιδίους. Μπράβο, συγχαρητήρια.